Κύριε Γενικέ, καλημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Βαδάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Σήμερα πάλι το ίδιο πρόβλημα, κύριε Γενικέ. Κοιτάξτε, πρέπει να πω ότι αυτή η επίθεση που έγινε χθες και πρέπει να σου πω ότι έγινε και σήμερα το πρωί, είναι μια επίθεση εναντίον της εκπαίδευσης. Και επιτρέψτε μου να πω προσωπικά, εγώ 40 χρόνια είμαι στον χώρο της εκπαίδευσης και αγαπάμε το χώρο αυτό και αγωνιζόμαστε γι' αυτόν. Μας λυπεί και μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Όλους. Αυτή η επίθεση που έγινε χθες. Έγινε νέα κυβερνοεπίθεση σήμερα το πρωί, λοιπόν. Έγινε νέα. Ενώ χθες. Σβήστε το αυτό, γράψτε νέα κυβερνοεπίθεση, παιδιά. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι ενώ η πλατφόρμα από την Τρίτη που ξεκίνησαν οι προαγωγικές και απολυτήριες λειτουργούσε κανονικά, χθες υπήρξε μια απίστευτη μεγάλη κλίμακα και διάρκεια κακόβουλη επίθεση. Δεν υπήρξε παραβίαση του συστήματος, γιατί όχι, υπήρχαν οι δικλείδες ασφαλείας. Υπήρχε όμως μια ροή προσβασιμότητας απίστευτη, περίπου, κύριε Παδάκη, για να σου πούλου, 280.000 ψεύτικες συνδέσεις, εικονικές, αναδευτερόλεπτο. Αυτά τα είπαμε, αλλά εκείνο το οποίο μας προβληματίζει, κύριε Γενικέ, είναι το εξής. Ασφαλιστική δικλίδα δεν υπάρχει. Υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, φυσικά και υπάρχουν, αλλά ξέρετε. Γιατί εφαρμόζεται όμως και σήμερα, γιατί και σήμερα αυτοί ξαναμπήκαν και έχουμε πάλι το ίδιο πρόβλημα. Σε άλλο σημείο στις υποδομές, και πρέπει να πω, προσέξτε, η τεχνολογία είναι μια. Γενικέ, μισό λεπτό, γιατί μας ακούν οι γονείς και στέλνουν από το πρωί μηνύματα ακατάπαυστα. Το ερώτημα είναι το εξής. Δεν είχε γίνει πρόβα για αυτό το σύστημα και δεν είχαμε προετοιμαστεί ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε τι κάνουμε στην περίπτωση που συμβεί κάτι βαρύ όπως αυτό. Ακριβώς. Δούλευε κανονικά από την Τρίτη που ξεκίνησαν εξετάσεις μέχρι και χθες. Το ενδεχόμενο της κυβερνοεπίθεσης. Τείχος εννοώ. Δηλαδή το ενδεχόμενο της κυβερνοεπίθεσης, η οποία είναι εύκολο να γίνει. Μας έλεγε ένας ειδικός προηγουμένως εδώ ότι αυτοί που πραγματικά είναι απαράδεκτοι που ταλαιπωρούν τα παιδιά και δεν είναι πράξη αυτή αντιπολιτευτικής ή αντίστασης, το αγόρασαν από το διαδίκτυο αντί 2.500 ευρώ. Δηλαδή με πολύ μεγάλη ευκολία κάποιος μπορεί να αγοράσει ένα σύστημα το οποίο όχι να παραβιάσει το απόρριτο της διεξαγωγής ενδοσχολικών ή πανελλαδικών εξετάσεων, αλλά να τις καθυστερήσει. Και αυτό που έχει συμβεί τώρα μπορεί να συμβεί μεθαύριο στις πανελλαδικές εξετάσεις, κύριε Γενικέ. Δύο πράγματα. Καταρχήν να πω ότι η τεχνολογία είναι ανθρώπινο προϊόν. Και βέβαια μπορεί να σε προδώσει ακόμη και αν έχει δημιουργήσει πολλές δικλείδες ασφαλείας. Και ξέρετε ότι υπάρχει μια κακόβουλη επίθεση που σημαίνει τι? Σημαίνει παραβίαση των ασφαλιστικών δικλείδων. Γι' αυτό και γίνονται συνεχώς αναβαθμίσεις. Φυσικά υπήρχαν, γι' αυτό και αντιμετωπίστηκαν. Δεν είναι τυχαίο ότι το 90% των παιδιών έδωσε αυτές τις εξετάσεις. Σήμερα υπάρχει περίπτωση και σήμερα να έχουμε παιδιά που δεν θα καταφέρουν να δώσουν εξετάσεις, θα δώσουν πολύ καθυστερημένα. Είμαστε σε συνεργασία Υπουργείου Παιδείας και Ψηφιακής, σε ΔΙΤΕ και ΙΕΠ, σε απόλυτη ενεργοποίηση όλο το βράδυ. Γίνονται οποιαδήποτε σημεία παρουσιάζονται. Η επιθέση σημερινή ήταν μεγαλύτερη από τη χθεσινή. Ανταποκρινόμαστε. Τι είπατε, η σημερινή ήταν μεγαλύτερη από τη χθεσινή? Ναι, αυτή την εικόνα έχουμε. Ανταποκρινόμαστε όμως και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Προσέξτε λίγο, η μετάθεση σε μάτια των πανελλαδικών. Χθες μπήκαν 280.000. Σήμερα πόσοι μπήκαν μέσα? Δεν το γνωρίζουμε. Όχι, θα είναι πάνω από 300.000, για να μας λέτε περισσότερο. Κύριε Παδάκη, 280.000 το δευτερόλεπτο. Το δευτερόλεπτο. Μάλιστα. Το δευτερόλεπτο. Να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία σχέση του συστήματος μετάδοσης θεμάτων πανελλαδικών, που είναι ένα εντελώς διακριτό σύστημα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, με αυτό το σύστημα. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Φυσικά υπάρχει απόλυτη ασφάλεια και η αξιοπιστία, να είναι σίγουροι όλοι ότι θα κυλήσουν, ναι, όλο ομαλά. Ναι, ασφάλεια και αξιοπιστία υπάρχει, αλλά δεν βλέπουμε δεν να γίνονται ενδοσχολικές. Δηλαδή θα μπορούσε να υπήρχε ένα plan B που οι καθηγητές θα μπορούσαν να έχουν τα θέματα μέσα από μια άλλη διαδικασία. Και όχι μέσα από την πλατφόρμα. Είναι αντιληπτό αυτό που λέτε, ότι όλα αυτά προφανώς μπορούν να γίνουν και διάτρητα. Από την άλλη, μιλάμε για τις ενδοσχολικές εξετάσεις. Και βγαίνουν παιδιά και λένε ότι καθέστερα, παιδιά, εμείς την Παρασκευή δίνουν εξετάσεις, κύριε Γενικέ. Είναι παιδιά τα οποία δεν δώσανε τη Τρίτη Λυκείου εχθές. Ήταν να δώσουν σήμερα. Την Παρασκευή δίνουν μάθημα. Εντελώς εντός προθεσμιών, το προβλεπόμενο διάστημα ολοκλήρωση δικασιών είναι σήμερα και αποτελέσματα αύριο. Αυτό προβλέπαμε από τις εγκυκλίες από τις αρχές της χρονιάς και αυτό θα τηρήσουμε, να είστε σίγουροι. Ναι, αλλά δεν δώσουν εξετάσεις όμως σήμερα τα παιδιά.
να σας πω ότι δεν θα διασελευτεί που δεν είναι η συμμετοχή του μαθητών στα λαϊκές εκτάσεις. Τώρα τα παιδιά είναι μέσα στις τάξεις και περιμένουν. Όχι, έξω. Κόψη. Έχουν σε πολλά σχολεία έχουν πάρει τα θέματα ήδη. Ναι. Σε άλλα τα παίρνουν αυτή τη στιγμή. Είμαστε πάνω από το θέμα και να είστε σίγουροι ότι θα κάνουμε τα πάντα για να λυθεί. Περιμένουμε. Να είστε σίγουροι. Να σας ευχαριστήσουμε. Το κράτος λοιπόν, κρατάμε την είδηση που μας έδωσε ο κύριος Κόπτσης.